είστε? Έλα Μαρία. Μαρία, δεν σε λένε και σένα. Οπωσδήποτε. Και καταρχήν θα ήθελα να καταγγείλω ότι είμαι πολύ συγκινημένη που με τραβάτε στη τηλεόραση. Γιατί οπωσδήποτε για μια τέτοια στιγμή ζούμε όλα τα κορίτσια. Η καλεσμένη της σημερινής βραδιάς μοιάζει με ένα λουλούδι με πολλά χρώματα και με πολλά αρώματα, γιατί είναι ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα. Παίζει κωμικούς ρόλους στο θέατρο και στην τηλεόραση, γράφει για το θέατρο και την τηλεόραση, ενίοτε τραγουδάει, άλλες φορές χορεύει, ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα. Μιλάω για την κυρία Άννα Παναγιωτοπούλου, που αυτό το βράδυ είναι κοντά μας, να την καλωσορίσουμε. Γεια χαρά. Καλώς όρισες. Μα σας βρήκα. Έλα, κάτσε εδώ πέρα κοντά μας. Να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε και κάποια χρόνια. Βέβαια. Και όταν έτσι ξεκινάγαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, πραγματικά νιώθε να γυρνάω πίσω αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Μια παλιοπαρέα. Θυμάσαι με το Φασουλή, με τον Αρζόγλου, με τον Μούντο Ξωμάλι, με σένα. Παίζαμε και κάνα χαρτάκι, τότε δεν είχαμε λεφτά. Είμαστε με τις δραχμές. Και παίζανε δραχμές. Δραχμές και δίφραγα. Νοσταλγείς εκείνη την εποχή? Βέβαια. Την νοσταλγώ, ναι. Δηλαδή, είναι ένα πολύ ισχυρό κομμάτι της ζωής μου αυτή. Όλη αυτή η παρέα. Δηλαδή, είναι όλη μου η ζωή, ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, μεγαλώσαμε και λιγάκι, αλλά... Αρκετά. Ναι. Μιλάμε τώρα για λίγα χρόνια πριν, το 1975. Μετά την μεταπολίτευση. Ήταν και τα πολύ σημαντικά και σημαδιακά χρόνια. Και έντονα χρόνια. Και έντονα χρόνια μας σημάδεψαν όλους μας. Άρα και τι άλλαξε μεταξύ μας και μέσα μας από εκείνη την περίοδο? Νομίζω ότι αλλάξαν πολλά και μεταξύ μας και μέσα μας και έξω μας. Άλλαξε ο τρόπος ζωής, άλλαξαν νοοτροπίες. Άλλαξαν οι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι το ότι ζήσαμε αυτά τα χρόνια και έτσι όπως τα ζήσαμε μας έχει κάνει όλους, αυτή τη γενιά τουλάχιστον, πολύ πιο πλούσιους και πιο σοφούς. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να μην κουβεντιάσουμε και λίγο για αυτή την πολύ καλή και σημαντική και μεγάλη εποχή του ελεύθερου θεάτρου και της ελεύθερης σκηνής, που ήσαν πρωταγωνίστρια μαζί με άλλα παιδιά και εμείς οι δημοσιογράφοι αυτής της γενιάς σας ζήσαμε πάρα πολύ κοντά. Θυμάσαι όταν κάνατε εσείς τους ρεπόρτες ότι εμείς σαν ελεύθερη σκηνή είχαμε κάνει ένα σκετσάκι? Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Ένα απίστευτο πράγμα. Το έχεις? Δεν το έχω. Δεν μπορεί και να το έχω, δεν ξέρω. Δεν κοίταξα. Λοιπόν, έχει γίνει ένα έγκλημα. Το θυμάμαι αυτό. Ναι. Σατιρίζατε τον Μπαμπίνι. Ένα παιδάκι. Ένα που... παιδάκι, ναι. Όπου εμείς ξεμάτισε έκανε ένα από τους ρεπόρτες και όταν σπίτι. Όπου ήσουν εσύ με τη Μίνα την Αδαμάκη, ναι, το Φασουλή. Ναι, η Αδαμάκη έκανε το ζαβό αυτό που τους ερχόταν σε Γιονάρη στο κεφάλι του. Αυτό λοιπόν είχε καταστραφεί. Ναι. Και το βρήκα στο αρχείο του Μίκη Θοδωράκη. Σοβαρά. Το έχει κρατήσει ο Μίκης Θοδωράκης. Καταπληκτικό. Πραγματικά είναι μια καταπληκτική στιγμή, μια σάτυρα του ελεύθερου τότε θεάτρου για τους ρεπόρτερ της εποχής. Ήταν 82, 83. 82. Εμείς σας πάμε το 81 όμως. Να πάμε ένα χρόνο νωρίτερα και να δούμε ένα κομμάτι από την επιθεώρηση της Ελλάδας στο Κάγκελο. Είναι από τα παιδιά του ελεύθερου θεάτρου της εποχής. Ελεύθερη σκηνή ήταν τότε. Να πάρουμε έτσι μια γεύση από αυτή τη δουλειά και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ακούσετε, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποια μέρα να συγκροφορτήσουμε και στο παρόν. Σας τα εύχομαι. Οπωσδήποτε σας τα εύχομαι, γιατί εγώ που βλέπετε είμαι ικανή να σας βάλω 18 τραγούδια την καρδιά μου και να μην πάθω τίποτα. Αλλά. Τώρα είστε πάρα πολύ τυχεροί όλοι εσείς, γιατί ξεκινήσατε μαζί, έτσι, σε μια κοινή ηλικία και σαν ηθοποιοί και σαν άνθρωποι. Ναι. Κάνετε τα πρώτα σας βήματα μαζί, τις πρώτες σας χαρές. Ξέρω ότι όλο αυτό το πράγμα στηρίζονταν στο παραίστικο. Δεν στηρίζονταν μόνο στο παραίστικο. Αυτό ήταν αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Μέσα από αυτό το παραίστικο υπήρχε μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά, πάρα πολύ μελέτη. Δηλαδή βγαίναμε σαν κάποια τρελά παιδιά που κάνανε σαχλαμάρες, αλλά που είχαμε πάρα πολύ μελετήσει την επιθεώρηση, είχαμε μελετήσει το... Ήταν φανερό αυτό. Πολλά πράγματα δηλαδή πριν ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με το... Και δουλεύαμε και μια στο τόσο, δηλαδή δουλεύαμε ή μόνο τα καλοκαίρια, πριν δουλεύαμε και 15 μέρες το χρόνο. Ναι. Και είχαμε όλο το χρόνο μπροστά μας να μελετήσουμε επί της ουσίας το θέατρο. Και νομίζω ότι το ουσιαστικότερο πράγμα που φέραμε, πέρα από την ανανέωση της επιθεώρησης και όλα αυτά,
είναι ότι η συνείδηση του ότι το θέατρο δεν είναι ένας, αλλά είναι σύνολο, το οποίο λόγω και κοινωνικοπολιτικών συνθήκων κτλ. Μπήκε στη ζωή μας η συλλογικότητα και συνειδητοποίησαμε ότι το θέατρο είναι όλοι, είναι από τον πρωταγωνιστή μέχρι τον τελευταίο τεχνικό. Μια ομάδα πρέπει να λειτουργεί. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει περάσει πια στο κατεστημένο αυτή η νοοτροπία. Δεν υπάρχει πια ο πρωταγωνιστής με την έννοια που υπήρχε παλιά. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το φέραμε εμείς και αισθανόμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ναι, ήταν ένας δρόμος που άνοιξε τότε για πρώτη φορά. Ναι. Σήμερα, ποια είναι η σχέση σας μεταξύ σας, τι σας κρατάει δεμένους, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ καλές σχέσεις σε ένα τόσο ανταγωνιστικό επάγγελμα που κάνετε. Καταρχήν, ένα το κρατούμενο, εμείς δεν είδαμε ποτέ ανταγωνιστικά αυτό το επάγγελμα, κανείς μας. Το είδαμε όλοι σε μια κοινή ιστορία, το θέατρο και εμείς, όχι ο καθένας μόνος του και το θέατρο απέναντι. Η σχέση είναι συγγενική, με όλους, δηλαδή... Είμαστε ο ένας κοντά στον άλλο, δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει, ιδιαίτερα καλλιτεχνικό, οτιδήποτε συμβαίνει, είμαστε στα τηλέφωνα όλοι, ότι τώρα ας πούμε, ξέρω εγώ, με όλους μιλάω για το τι συμβαίνει, για το ότι θα κατέβηρα και το παγόνι και τι θα κάνεις, και τι θα κάνεις αυτό. Αυτά που μας λέει η Άννα Παναγιωτοπούλου θα μας τα επιβεβαιώσει έτσι πάρα πολύ άμεσα ο Σταμάτης Φασουλής, ένας πάρα πολύ καλό σου φίλο. Αδελφό. που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας αυτή την ώρα γιατί έχει μια δουλειά. Έχει πρεμιέρα. Έχει πρεμιέρα. Να δούμε τι μας είπε ο Σταμάτης Φασουλής για την Άννα Παναγιωτοπούλου. Συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά όταν είμαστε στη σχολή. Μάλλον συνεργαστήκαμε από την στιγμή που είδα ένα τον άλλον. Ήταν ένα από τα πρόσωπα που με καθόρισαν και με καθορίζουν, αλλά τότε η Άννα άλλαξε τη ζωή μου. Την άλλαξε ριζικά, της έδωσε χρώμα. Μέχρι τότε η ζωή μου ήταν σχεδόν άχρωμη. Ήδη από τη σχολή, πέρα από αυτή τη συναισθηματική συνεργασία που εγώ της οφείλω, είχαμε και μια καλλιτεχνική στο τρίτο έτος σχολής. Κάναμε μια επιθεώρηση. Τη γράψαμε μαζί και την παίξαμε όλη τάξη. Είχε αρκετή επιτυχία από τότε. Ίσως εκεί πέρα ήταν και η πρώτη μας γενική πρόβα για τη μετέπειτα συγγραφική και θεατρινίστικη συνεργασία. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι μιλάω σαν την Άννα και άλλες φορές ότι η Άννα μιλάει σαν και εμένα. Ναι. Παρόλες τις τεράστιες διαφορές που έχουμε, νομίζω ότι είμαστε ίδιοι. Τώρα που σας βλέπουν και σας ακούνε τόσο η κυρία Παναγιωτοπούλου όσο και άλλοι συντελεστές τότε του Ελεύθερου Θεάτρου, τι μήνυμα θέλετε να τους στείλετε? Μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να παραμείνουμε νέοι. Και αυτό το νιάτο μάλλον το έχουμε ανάγκη όλοι. Με το Σταμάτη ήταν αυτό που συνέβη, ήταν κεραυνοβόλο. Δεν ήταν έρωτας βέβαια, δεν είμαστε ποτέ ζευγάρι ερωτικό. Αλλά ήταν μια κεραυνοβόλα σχέση. Δηλαδή, ειδωθήκαμε όταν δίναμε εξετάσεις. Και ήρθε ο Σταμάτης, όταν έμαθε ότι μπήκαμε και δύο, με πήρε αγκαλιά και μου είπε: Για σένα χάρηκα πάρα πολύ. Χωρίς να σε ξέρει καθόλου. Καθόλου. Είχαμε απλώς ειδωθεί. Ναι. Βέβαια, εγώ ήμουν, έκλαιγα, ήμουν έτρεμα. Ναι, ναι, ναι. Και είχα φανταστεί ότι αυτό με ελπίστηκε. Αλλά αυτό εξελίχθηκε πραγματικά σε μια σχέση ζωής.